διότι επάντες δοξάζουμε και υμνούμε την συν συγκατάβαση και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ. Και κόσμο σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ. Ουκ έτη φλογίνη ρομφέα φυλάτη την πύλη της Εδέμ, αυτή γαραπήλθεν παράδοξο ως βέσης, το ξύλο του σταυρού θανάτου το κέντρο. Και Αδάμ τον οίκο ελήλατε, επέστης δε σωτήρ μου βοών της ενάδη, εισάγεστε πάλιν εις τον παράδεισο. Εισάγεστε πάλιν εις τον παράδεισο. Τρεις σταυρούς επίξα το εν Γολγοθά ο Πιλάτος, δύο της ληστεύσασι και ένα του ζωδότου, ον είδεν ο Άδης, και είπε της κάτω, όλη του γη μου και δυνάμεις μου, της ο εμπήξας ήλον την καρδία μου, ξυλίνη με λόγχιν, εκέντησε άφνο και διαρίσομε το έντον μου πονό, την κοιλία μου αλγό, τα αισθητήριά μου, μιμάσι το πνεύμα μου, και αναγκάζομαι εξερεύξαστε τον Αδάμ και τους εξαδάμ, ξύλο δοθέντας μη, ξύλον γατούτος εισάγει πάλι εις τον παράδεισο. Εισάγει πάλι εις τον παράδεισο. Την Τετάρτη του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Γεωργίου, του εν το μαλαιό, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδούλου και Αγαθόποδος, τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Φερθούφης και της παιδίσκης αυτής και της συνοδείας αυτών, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ποπλίου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Πλάτωνος, ηγουμένου της Μονής του Στουδίου, τη αυτή ημέρα οι τρεις όσοι Θεονάς, Σιμεών και Βερβίνος εν ειρήνην τελειούτε, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ζωσιμά, του κυδεύσαντα στην Οσίαν Μαρία την Αιγυπτίαν, τη αυτή ημέρα όσοι ως Θεονάς, ο εν τη μονή του Παντοκράτορος ασκήσας, ύστερον διεπίσκοπος Θεσσαλονίκης γενόμενος εν ειρήνη τελειούτε, τη αυτή ημέρα Κυριακή Τρίτη των Ιστιών, την προσκύνηση νεοτάζομαι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη αυτού δυνάμει Χριστέ ο Θεός και ημάς των του πονηρού διαφύλαξεων εμπειριών και τα Θεία Σου πάθη και την ζωηφόρον Ανάσταση προσκυνήσε αξίωσον των τεσσαρακορθημέρων ευμαρός διανύσαστας στάδιων και ελέησον ημάς ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος. Ο Θεότατος το ετύπωσε στο γένος το ανθρώπινο.
Εφανέρωσε δε ούτως εις εν ομού, Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ από Κανά της Γαλιλαίας και του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγε αυτή Σίμων Πέτρος υπό Αγωλιεύει, λέγος είναι αυτό ερχόμεθα και εμείς ειν σύ. Εξήλθον και ανέβησαν στο πλοίο ευθύς και εν εκείνη την νυχτή επίεσαν ουδέν. Πρωίας δίδυ γενωμένης εστί ο Ιησούς εις τον Αγιαλόν με αντίδησαν οι μαθητέ ότι ο Ιησούς εστί. Λέγειον αυτής ο Ιησούς παιδεία, μη την προσφάγειον έχετε. Απεκρίθησαν αυτό ου. Ο δε είπεν αυτής βάλετε στα δεξιά μέρη του πλοίου το δίκτυον και ευρύσετε. Έβαλον ουν και ουκέτιο αυτό ελκύσε ίσχυσαν από το πλήθος των νυχθείων. Λέγειον ο μαθητής εκείνος τον ηγάπω Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμων ουν Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσατο ειν γαργυμνός και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσα. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, βγαρίσαν μακράν από τη γη, αλλώ από πηχών διακοσίων, σύροντα το δίκτυο των νυχθείων. Όσον απέβησαν στην γη, βλέπουσιν ανθρακιάν κειμένην και ψάριων επικείμενων και άρτων. Λέγει αυτή ο Ιησούς ενέγκατε από τον ψαρίων να πιάσετε νυν. Ανέβησε ο Πέτρο και ήλκησε το δίκτυο επί τη γη με στο νυχθείων μεγάλων 153 και το σου των όντων που κασχίστη το δίκτυο. Λέγει αυτή ο Ιησούς δεύτε αριστήσατε. Ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσει αυτόν εσύ τις ειδότες ότι ο Κύριος εστί. Έρχεται ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωση είναι αυτής και το ψάρι ο Ιησούς. Του το ήδη πλήτων εφανερώθη ο Ιησούς τις μαθητές αυτού. Εγερθείς εκ νεκρό. Θεασάμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνον αναμάρτητον, το Σταυρό Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση γνούμε και δοξάζομαι.
Σίγαρη Θεός ημών εκ των σου άλλων κείδεμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίζε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, οι απαντός ευλογούνες των Κύριων, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρι πομίνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όρεσε. Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των ικυρμών σου εξόλυψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Όπως αν δικαιωθήσε τη λόγη σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ ημίτη μου. Ιδούγαρ αλήθεια νηγά Σοφία σου εδήλωσάς μη. Κρατείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκαθήσω με. Ακουτείς μη αγαλίαση και ευθοσύνη, αγαλιάσονται ως θέα, τέτα πεινωμένα. Απόστρεψα το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψα. Καρδία καθαρόν της ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον έντις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Όδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους θες ασεβείς επίς επιστρέψουσι. Είσαι με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεση. Θέλησες θυσία έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκαιδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη το Θεός, ουκ εξουδενώσει. Ανάθυνωνε τη ευδοκία σου τη Σιών και υποδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Πότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώμα. Πότε ανήσουσι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελεησόν με ο Θεός. Δόξα Πατρί και
στον κόσμο σου να λέει και εκτιμής ύψωσον και αρασκήστηνον ορθοδόξον και κατάπεψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια πρεσβείς πεναχρόντες ποινησίμων Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας δυνάμει του τιμή και ζώπιου σταυρού ούτην θηβίαν προσκύνησιν επιτελούμεν προστασίας του τιμήν επουρανίων θηδενάμενο σωμάτων και συστημεν δόξου προφήτου προλόγου και βαπτιστού Ιωάννου τον Αγίον Δόξον, τον Εφημών και Παρακορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου και Πάου, τον Αγίον Αποστόλων και Σαποστόλων, τον Αγίος Πατέρα με Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορή Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,
Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου το Ελεημόνος Πατρόφων Αλεξανδρίας, Νικολάου το Εμμύρης, Σπύριο των Ασπισκόπων, Μύθοντος και Νεκτάριο Πενταπόλεως, των Θαυματουργών, των Γεροντόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Πλεπεοφόρου, Δημήτρη του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Τύρονος και Στρατιλάτου και Μινά Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαρολάμπους και Ελευθερίου, των Γεροντόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γυναικών Θέκλας, Δορβάρας, Αναστασίας Κατερίνης, Κυριακής Πατρινής Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, της Αγίας ως ο Υπερθόνος Μάρτυρος Μαρκέλης και ο Πολίτηδος του Σοπετρός Μονικόρης του Μετανοήτη, του Συνικηφόρου του Λεπρού, των Αγίων και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρόσιμων Γεωργίου του Ερμαλαιών, των Αγίων Μαρτύρων Θεοδούλου Αγαθόποδος, της Αγίας Μάρτυρος Φερφούδης και της Πεντίσκης αυτής και της Συνοδείας αυτών, του Οσίου Πατρόσιμων Ποπλίου, του Οσίου Πατρόσιμων Πλάτωνος, των Οσίων Θεονά Σημαίων Φερβίνου, του Οσίου Πατρόσιμων Ζωσιμά, του Οσίου Θεονά, όν την Θεία Μνήμη επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυαλλοε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ανθρωπία του μονογενού σου Υιού με Θεό ευλογητώσει. Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την Θεοτόκον και μητέρα του φωτός εν ύμνης τιμώντας μεγαλύνομαι. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέρα το χεροβίπ και το ξωτέρα, ασυγκρίτως το σεραπή, την αδία δώρο Θεόν όλων τεκούσαν, την όγκος Θεοτόκον σε μεγαλύνω. Σαν με ταπείνωση της δόλης αυτού, ειδού τώρα από τον ημακάριος είμαι πάσε γένε, την τιμιωτέρα των κερουβίμ και δοξωτέρα, ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφόρωσε ον όλος εκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε διανία καρδίας αυτών και τιμιωτέραν των κερουβί και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Καθήλε δυνάστες από θρόνων και σε ταπεινούς, κοινώντας εν επίσεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστην εγγενούς, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα, ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Λάβε
Πνεύματος Αυτόν εις την ελέος καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος ειν τιμιωτέραν των χερουβίμ και εν ουξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν όγοτε κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαν. Ω Μήτερ Παρθένε και Θεοδόκε Αρσεβής η δεκούσα ασπόρ Χριστόν των Θεών ημών τον εσταυρό υψωθέντας αρκή σε υπιστή άπαντες αξίως συν τούτον είναι μεγαλύνομαι. In these letters again pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, in your grace. Commemorating our most holy and blessed and glorious Lady the Theotokos and the Virgin Maria with the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For all the powers of heaven praise you and give you glory to the Father and the Son and the Holy Spirit now and forever and to the ages of ages. Amen. Αγίος Κύριος ο Θεός ημών. Αγίος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούνται Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται το υποδοδείο των ποδών αυτού ότι Τιβερίαδος θάλασσαν συμπεσίζευεδεύουν Ναθαναήλ το Πέτρωτεν συνδυσίν αλισπάλεν και θωμάν είχε προσάγραν η Χριστού τη προστάξην εν δεξής χαλάσσαντες πλήθος ήρκων ηχθείων ον Πέτρος γνούς προς αυτόν εν είχε το εις το τρίπον φανείς και άρκον έδειξε. Προσφαγήσου Υιός σου, νυνέσαι ως προσκυνούς.
Υψηλό φρόνα
Lord, have mercy on me,
kill my soul, for I have sinned against you. Κύριε, προσέγγατε φυγό, δίδαξονε του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός. For with you is the fountain of life, in your light we shall see light. Παράτηνον το έλεος ούλτης γίνος κους είσαι, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. In peace let us pray to the Lord. Κύριε, for the peace from above and for the salvation of our souls let us pray to the Lord. Κύριε, for peace in the whole world and the stability of the holy churches of God and for the unity of all let us pray to the Lord. Κύριε, for this holy church and for the swearing it with faith, reverence and the offer of God let us pray to the Lord. Κύριε, Σαν Χριστό, διακονία σπονδό του κλήρου και του λαού, του κυρίου Δαϊθώμα. Κύριε, the Church of Christ, the Holy Church of Diocese, the Parish of Syria and every Syrian country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Κύριε, Ευγρασία, Σαν, 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 Ευγρασία, Travelers by land, sea, and earth, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. For deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, and from the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. For brothers, those who lead the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, and the scientists, let us pray to the Lord. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι πρέπει, σπάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εσημειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Έδωκας της φοβουμένης εσημείωση του φυγήναγου προσώπου τόξου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτε σώσον ημάς. Κληρονομία της φωμένης το όνομα σου, Κύριε,
σας ανελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχαρητή. Της Παναγίας Ακράτου, υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθο. Ότι σω το κράτος και σω εστί βασιλεία και δύναμης και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν ειδώσαν πάντα τα πέραντα της γης, το σωτήριο του Θεού ημών, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, σάλλοντας η Αλληλούια. Μας κινήσομεν εις τον τόπον, έστησαν υπόδες αυτού, δε βασιλεύ Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, εργάσω το σωτηρία εν μέσω της γης, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Εις ελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπον, έστησας υπόδες αυτού, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, στον αιώνο να μην ο μονογενήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέρα σωτηρία σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσο της Αγίας Τριάδας συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. In peace let us again pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, in your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos and ever Virgin Maria, with all the saints, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. For you are a good and loving God, and to you we give glory, to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών, και προσκυνείτε το υποποθείο των ποδών αυτού, σώσον η Oh,
σε την άμυση των εποραίων νεκράδων ζωοδότα Χριστέ ο Θεός ημών δόξα Συ. Σώσον Κύριε τον λαό Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου νίκας Σου βασιλεύσει κατά βαρβάρων παρούμενος και το σωθηνάτων δια του σταυρού Σου πολίτευμα. Μίσθητη Κύριε ως αγαθός των ούλων Σου και ως εν βίω ημάρτων συγχωρήσον ουδείς γαράν ημισιοδυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Μέγα νεύρα το έτης κινδύνης σε υπέρμαχον οικουμένη αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων όσου λιέου στην έπαρση εντός τα δύο θαρήνα στον έστωρα ούτως Άγιε μεγάλο μάρτη Δημήτριε Χριστόν των Θεών οικέθετε δωρήσαστε ημί το μεγά έλεος. Δόξα
δόξασον, Κύριε, των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Δώσκομαι. Προσέ, Κύριε, και κράξομε ο Θεός μου. Σοφία. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου του ανάγνωσμας. Αδελφοί, έχοντες αρχιερέα μέγαν διεν λιθώτα τους ουρανούς Ιησούν τον Υιόν του Θεού κρατώμεν της ομολογίας. Ουγαρέχομεν αρχιερέα μη δυνάμενος συμπαθήσετε ασθενείες ημών πεπειρασμένον δε κατά πάντα κατ' ομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Προσερχόμεθα ούν με τα παρησία στο θρόνο της χάριτος ή να λάβομεν έδεον και χαρινεύρομεν εις εύκαιρον βοήθειον. Πας γαρ αρχιερεύσε εξ ανθρώπων λαμβανόμενος υπέρ ανθρώπων καθίσταται τα προς τον Θεόν ή να προσφέρει δώρατε και θυσίας υπέρ αμαρτίων. Με τριοπαθή δυνάμενος εις αγνοούσι και πλανωμένης επί και αυτός περίγγειται ασθενεία και δια ταύτην οφείλει καθώς περί του λαού ούτω και περί αυτού προσφέρει υπέρ αμαρτιών και ουχε αυτό τη λαμβάνει την τιμή αλλά καλούμενος υπό του Θεού καθάπερ και ο Άρων ούτω και ο Χριστός ουχε αυτόν εδόξασε γεννηθήνε αρχιερέα άλλο λαλήσας προς αυτόν. Υιός μου εσύ, εγώ σήμερον και γενικά σε, καθώς και νετερό λέγει, σύρευσης των αιώνα. Κατά την τάξη με χεισεδε be attentive to you, O Lord, have I cried, O my God. Wisdom. The reading is from St. Paul's letter to the Hebrews. Let us be attentive. Brethren, since we have a high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let us hold fast our confession. For we have not a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then, with confidence, draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. For every high priest chosen from among men is appointed to act on behalf of men in relation to God, to offer gifts and sacrifices for sin. He can deal gently with the ignorant and wayward, since he himself is beset with weakness. Because of this, he is bound to offer sacrifice for his own sins, as well as for those of the people. And one does not take the honor upon himself, but he is called by God just as Aaron was. So also Christ did not exalt himself to be made a high priest, but was appointed by him who said to him, Thou art my son, today I have begotten thee. As he also says in another place, Thou art a priest forever, after the order of Melchizedek. Ειρήνη μη της αναγνώσκουσι. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν το Αγία.
Ευαγγελίου ειρήνη πόση. Και το πνεύμα τη σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπε ο Κύριος, ως τη θέλεια που σου μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν και ράτω το σταυρόν αυτού και ακολουθεί το μη, ως γαραν θέλει την ψυχή αυτού σώσε απολέσει αυτή, ως δεν απολέσει την εαυτού ψυχή νένε και νεμού και του Ευαγγελίου που το σώσει αυτή, τη γαροφελήσει άνθρωπον εάν και δύσει τον κόσμον όλων και ζημιωθεί την ψυχή αυτού, ή τη δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γαρεάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους, εν τη γενεατά αυτή τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν, όταν έρθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των Αγγέλων των Αγίων, και έλεγε αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ την έσ των όδες τικότων, ή της ουμή γεύσονται θανάτου, έως ανείδωσε τη Βασιλεία του Θεού, εν ηλυθία εν δυνάμει. The reading is from the Holy Gospel according to St. Mark. Let us be attentive. Glory to you, O Lord, glory to you. The Lord said, if anyone wishes to become my follower, let this person deny himself, pick up his cross, and come and follow me. For whoever would save his soul will lose it. Whoever loses his soul for my sake and the Gospels will save it. For what does it profit a person to gain the whole world and forfeit his soul? For what can a person give in return for his soul? For whoever is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, of that person will the Son of Man also be ashamed when he comes in the glory of his Father with the holy angels. And he said to them, truly I say to you, there are some standing here who will not taste death before they see the kingdom of God come with power. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων του Κύριου Δηθόμενη Κύριε Ιησού. Yeah.
του Έλληνε και συνεδρίου κολόγα. Αμέν. Συγκύριε,
ως προσεδέξω εκ των Αγίων Σου Προαπστόλου την αληθινή ταύτη λατρεία, ούτω και εκ των χειρών ημών των αμαρτωλών πρόσδεξε τα δώρα ταύτα εν τη Χριστό τη Σου Κύριε, ή να καταξιωθέτης με λειτουργήνα μέρτου στο Αγίος Θυσιαστήριο Εύρω με το μισθό του πιστών και φρονίμων οικονόμων εν τη ημέρα τη φοβερά της ανταποδόσεως της δικαίας. Διά των εκτιρμών του μονογενού Σου Υιού μεθ' ευλογητώσει, Συ το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύμα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα της. Let us love one another, that with one mind we may confess. Πατέρα Υιόν και Στήρας εν σοφία πρόσχομαι. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομόσιο το πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Το ημάς ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα θέντα. Κι ανάσταντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, κι ανεβώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εν δεξιόν του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συντοξαζόμενον τον άλυσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father the Almighty, Creator of heaven and earth and of all things visible and invisible. And one Lord Jesus Christ, begotten of God, begotten of the Father before all ages. Light of light, true God, begotten not created. Of what essence with the Father, whom all things are made. Who for us men, for our salvation, came down from heaven. Who is incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. And he was crucified for us from Pontius Pilate, and he suffered and was buried. And he rose on the third day, according to the Scriptures. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again in glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke to the prophets. In one holy Catholic and apostolic church, I confess in baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στομεν καλός, στομεν με το φόβο, προσχομεν την Αγίαν αναφορών, εν ειρήνη προσφέρει. Of our Lord Jesus Christ, and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit with all of you. Let
let us give thanks to the Lord. Ευχαριστήσουμε το Κύριο. Αγγέλωτος εις τιμόν και λαός.
Bishop and without photos, grant that he may serve your holy churches in peace. Keep him safe, honorable, and healthy for many years, rightly teaching the word of your truth. Remember also, Lord, those whom each of us calls to mind, and all your people. And grant that with one voice and one heart we may glorify and praise you, most honor the majestic name of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Μεγάλου Θεού και σωτήρου ημών Ιησού Χριστού, μετά πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματός Σου. Having remembered all the saints, let us again in peace pray to the Lord. For the precious gifts offered and consecrated, let us pray to the Lord. That our loving God should receive on his holy heavenly spiritual altar, as an offering of spiritual fragrance, may in return set upon us divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray. Having prayed for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Και δεξιώσουν μας δέσποινα με τα παρησία σαν κατακρίτους τολμάνε επικαλείστε σε τον ουράνιο Θεόν, Πατέρα και Λέγη. Ότι σου εστί βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα τη. Let us bow our heads unto the Lord. Lord, the Father of mercies and God of every consolation, bless, sanctify, guard, fortify, and strengthen those who have bowed their heads before you. Distance them from any evil deed. Lead them to every good work, and make them worthy to partake without condemnation of these your most pure and life-giving mysteries, for the remission of sins and communion of the Holy Spirit. By the grace, mercy, and love for us of your only begotten Son, with whom you are blessed together with your holy, good, and life-giving Spirit, now and forever, to the ages of ages. Amen. Πρόσκομεν τ' Αγίαν της Αγής, the holy gifts for the holy people of God.
Confess, Lord, that you are truly the Christ, the Son of the living God, who came into the world to have sinners, of whom I am the first. I also believe that it is truly your pure body, and that this is truly your precious blood. Therefore, I pray to you, have mercy upon me and forgive my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, and known and unknown, and make me worthy without condemnation to partake of your pure mysteries for the forgiveness of sins and for life eternal. Amen. Χαίρις ο ζωή φόρος σταυρός,
Having prayed for a perfect, holy, peaceful, sinless day, let us commit ourselves and one another and our whole life to Christ, our God. For you are our sanctification, and to you we give glory, to the Father and the Son, the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. And irini proelthomen to Kyrieu deithomen. Lord, bless those who praise and sanctify those who trust in you. Save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church. Sanctify those who love the beauty of your house. Glorify them in return by your divine power. Do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, the clergy, to our nation, to the armed forces, and all your people.
For every good and perfect gift is from above, coming from the Father of lights. To you we give glory, thanksgiving, and worship to the Father and the Son of Holy Spirit, now and forever, to the ages of ages. Amen. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον νυν και σήμερα επιτελούμε επιμνημόσυνο δέηση μονοετές υπέρ αναπαύσεως του ένα Χριστό και κοιμημένο αδελφού μας Γερασίμου Καλικιά. Today we commemorate the one year anniversary since the passing in Christ of our beloved Γερασίμος Καλικιάς, and together with the family and all our entire parish family, we entreat our Lord for eternal repose and life everlasting. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. The choir of saints has found the fountain of life and the door of heaven. May I also find the way through repentance and the loss of the Savior, call me back and save me. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ο πάλεν με ενδεκμίον το πλάσμε και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εν τον εις δε πάλι με επιστρέψες εις γην εξ εις ελήφη, εις το καθομοίο συνεπανάγαγε το αρχαίο καλός αναμορφώσας. The blessed are you, O Lord, teach me your statutes. I am an image of your ineffable glory, although I bear the marks of transgression. On your creation, O Lord, take pity and cleanse me by your compassion. Grant me the homeland for which I long, and once again make me a citizen of heaven. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ανάπαυσον ο Θεός τον δούλο σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο. Όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε, και οι δίκαιοι εκλάψου συνοσποστήρες, το και κοιμημένο δούλο σου ανάπαυσον, παρόλον αυτού πάντα τα εγκλήματα. Δόξα πατή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαβές της μίας θεότητος, ευσεβώς υμνήσομεν πόντες, Άγιος Υιό Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και το Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ηλαρπεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον. Και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, χαίρεσαι μνη, η Θεόν σαρκείται κούσα εις πάντα σωτηρία, εις γένους των ανθρώπων εμπρατώ την σωτηρία, δια σου ευρύμεν παράδεισον, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 glory to you, God. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Μετά μακαρίαν ζωή την παρασύ φιλάνθρωπε. Στην κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Αγίοι σου αναπαύονται,
ανάπαυσον και την ψυχή του δούλου σου, ότι μόνος υπάρχει. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο καταβάσεις άδει και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτερα να παυσώ. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ημών η Αγνή και Άχραντος Παρθένος, η Θεόν απλάστος κύσασα, πρέσβευε υπέρ του σοφήνε την ψυχή του δούλου σου. Have mercy on us, O God, according to your great love, we pray to you, hear us and have mercy. We also pray for the life and repose for the soul of the departed servant of God Gerasimos, and to the Omer Theper Makarios, who is in a pause of his psyche, to keep him in the little Gerasimo, keep her to see for it in after, Pabli Melmotusion, the Capusion. May the Lord our God bless his soul with a righteous repose. Let us ask for the mercies of God, the Kingdom of Heaven, and remission of his sins from Christ, our immortal King and our God, the Kyrios Deithomen. Ο Θεός του Βρουμάτων και Πασαρκός του Θάτου καταπατηστώ το διάβολο καταργήσεις και είσαι το κόσμος ο δωρησάπνος αυτός Κύριε ανάποψο την ψυχή του κειμένου δούλου σου Γερασίμου και δάξον αυτήν εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξος, εν θα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάνω μάρτημα το παρά αυτού πραχθένε λόγο έργο διανοίας ο καθώς και φιλάνθρωπος το συγχώρησον, ότι και συνάνθρωπος ο ζήσε δικαίωγα αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος τους αμαρτίας υπάρχει, στη δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. For you the resurrection, the life and the repose of your departed servant, Gerasimos, O Christ our God, and you will give glory with your Father who is everlasting, your holy, good and life-giving Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. May your memory be eternal, ever memorable and blessed brother in Christ. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστα και ύμνηστα αδελφέ ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτού η μνήμη. Σήμερα Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως είναι κεντρική στην εξέλιξη των εορτών και των σημαντικών γεγονότων τα οποία η Εκκλησία μας ενθυμείται κατά την περίοδο της Τεσσαρακοστής και έχει κεντρικό ρόλο. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως διχοτομεί την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή γιατί έχει κεντρικό γεγονός, κεντρικός πυρήνας αυτής της Σαρακοστής είναι η πορεία μας προς την προσκύνηση του Θείου Πάθους και τον εορτασμό της Αναστάσεως του Κυρίου. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας στο σύμβολο και στο σημείο του Σταυρού. Τι είναι ο Σταυρός, ποια σημασία έχει? Οι Ιαχωβάδες, οι μάρτυρες του Ιαχωβά και οι χιλιαστές δεν πιστεύουν στο Σταυρό. Λένε ότι είναι ένα φωνικό εργαλείο, ένα μέσο δια το οποίο οι Ρωμαίοι εσκότωναν τους κατάδικους. Η δε Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι είναι επικατάρωτος ο κρεμάμενος επί ξύλου. Και σίγουρα για τον Χριστό μας να αποδεχθεί εκουσίως το Θείο Πάθος και με τέτοιο βάναυσο τρόπο αποτελεί αυτό που οι πατέρες επωνομάζουν την άκρα ταπείνωση. Είναι η μεγαλύτερη ταπείνωση για τον αχώρητο Θεό, για εκείνον ο οποίος είναι αναμάρτητος και τέλειος, να αποδεχθεί
την θανατική καταδίκη ενός κατάδικου, ενός εγκληματία. Και πάνω στο Σταυρό ο Χριστός μας να γίνει γέφυρα ουρανού και γης, ο Γολγοθάς να γεφυρώσει το χάσμα το ατελέφθητο, το οποίο είχε ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να το διαπεράσει μόνος του, το οποίο ήταν από την επίγειο ζωή στην αθανασία. Ο Σταυρός λοιπόν, ναι, ήταν ένα φωνικό εργαλείο των Ρωμαίων, αλλά κοιτάξτε, και όταν έρθει κάποιος Ιακωβάς και σας χτυπήσει την πόρτα και σας ρωτήσει γιατί φοράτε Σταυρό, και θα σας το πούν, αν ο Χριστός σκοτωνόταν με μαχαίρι, θα φοράγατε μαχαίρι πάνω σας? Και πολλοί Ορθόδοξοι δεν ξέρουν τι να απαντήσουν. Τι θα απαντήσετε λοιπόν? Στην βίβλο μας, στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα που διαβάσαμε σήμερα, ακούσαμε την απάντηση. Και θα τους πείτε, εφόσον εσείς οι Ιαχωβάδες πιστεύετε στην Αγία Γραφή και την κρατάτε παραμάσκαλα, ανοίξτε το Ευαγγέλιο και διαβάστε. «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον». Ποιος το είπε αυτό? Ο Χριστός. Ο ίδιος ο Θεός μας. Αλλάζει λοιπόν, και αυτό το φωνικό σύμβολο γίνεται το κλειδί της σωτηρίας μας, που ανοίγει για μας την πόρτα του Παραδείσου. Ο Σταυρός μας γίνεται το αντικλείδι για να περάσουμε στην αιώνια ζωή. Επίσης διαβάστε στην Παλαιά Διαθήκη: «Σταυρών χαράξας Μωσής επευθεία ράβδο την ερυθρά διέτεμε». Το ψάλλουμε στις βαφτίσεις, όταν βαφτίζουμε παιδιά αυτό. Γιατί το Σταυρό χαράξει Μωσής? Γιατί το πέρασμα του Μωυσή στη γη της Επαγγελίας μέσα από την ερυθρά θάλασσα, αβρόχης ποσή, χωρίς να βρέξουν κάτω τα πόδια τους, έγινε αφού χάραξε, έκανε το σημείο του Σταυρού πάνω στο είδο της ερυθρές θαλάσσης. Και έγινε ένα θαύμα. Διαχωρίστησα τα ύδατα και πέρασε. Για να γίνει λοιπόν αυτό για το παιδί που βαφτίζουμε, γιατί όταν βαφτίζουμε ένα παιδί, τι κάνουμε? Ο ιερέας κάνει το σημείο του Σταυρού πάνω στην κολυμβήθρα. Και όταν κάνει το σημείο του Σταυρού πάνω στην κολυμβήθρα, ζητάμε αυτό το παιδί να περάσει από αυτή τη γη στη γη του Παραδείσου. Να γίνει σωστό, σωστή χριστιανή, άξιος και άγιος το Κυρίο μας. Επίσης στην Παλαιά Διαθήκη διαβάστε τον Ιησού του Ναβί. Τι λέει για τον Ιησού του Ναβί? Που όταν σήκωνε τα χέρια του ψηλά, ο στρατός κέρδιζε. Όταν κουραζόταν και έπεφτε τα χέρια, έχαναν τη μάχη. Και φυσικά έχουμε το μεγάλο παράδειγμα του Αγίου Κωνσταντίνου, η μητέρα του Αγία Ελένη, που είχε την Ιερή Αποστολή να βρει το Σταυρό, και ο Άγιος Κωνσταντίνος, ο οποίος είναι σαν άλλος Παύλος στον ουρανό το σημείο του Σταυρού. Εν τούτο νίκα. Είναι μάλιστα και το φυλακτός της ένοπλης δυνάμεις μας. Εν τούτο νίκα. Με το Σταυρό προχωράμε μπροστά από νίκη σε νίκη, από θρίαμβο σε θρίαμβο. Γι' αυτό και λέγανε οι ήρωές μας το 21 για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Αυτός ο Σταυρός τους έδωσε δύναμη. Και ο Σταυρός μας δίνει και εμάς δύναμη. Άρα λοιπόν, αυτό που θα κάνουμε σε λίγα λεπτά όταν γίνει η διάβαση του Σταυρού μέσα από το ναό μας, και εμείς γονατίζουμε. Γι' αυτό λέγεται Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Προσκυνούμε. Το Σταυρό σου προσκυνούμε, Δέσποτα. Και την Αγία σου Ανάσταση δοξάζουμε. Γιατί περιμένουμε και την Αγία Ανάσταση του Χριστού. Today the Church has dedicated this Sunday to the veneration of the Holy Cross. The veneration of the Holy Cross. Our cross is the very symbol of our faith. We wear a cross. Every Orthodox, every Christian church has a cross on its dome, on the center. Every priest facing the altar faces the crucifix, the cross of Christ. We make the sign of the cross on us
We bless ourselves, our food, our homes. When Pascha comes, we take the labada and we make the sign of the cross right on the doorstep. Our cross is everywhere, blesses everything, is instilled in our lives. Yet there are people who don't believe in the meaning and the significance of the cross. I remember when I was a child, just a little older than the children here, in Greece there was this phenomenon of the Jehovah's Witnesses that would come from door to door, from house to house, knock at the door, and sell books and periodicals, and they used to preach to people who oftentimes in ignorance did not know what to respond to them. So they would tell their people, why are you wearing a cross? That was a murder weapon, they used to tell them. If Christ was murdered with a knife, would you be wearing a knife? So I remember one day, they came to my house. Thankfully, I was going to Sunday school. I was listening to my priest who had taught us about the cross. And I responded. And I said to this gentleman, but he wouldn't be, because it was prophesied that he would have this sacrifice for ourselves, for our salvations. And you say you read the Bible. I see you holding a Bible. Open the Bible. A gospel according to St. Matthew. Whomsoever wants to become my follower has to deny himself or herself, pick up his or her cross, and come and follow me. So the Lord himself said that we should be carrying our cross. And not only that, the cross is evident and manifested in many parts of the Bible. Moses, when he crossed the Red Sea, he made the sign of the cross on the water. And as he was being chased, him and the people of God from Egypt, he made the sign of the cross, and then the Red Sea parted. And he was able to cross without even getting their feet wet. And immediately after they escaped the wrath of Pharaoh, the waters reconnected. Now this is a miracle. And it happened because he made the sign of the cross to save the people, St. Constantine and St. Helen. St. Helen found the cross of Christ. St. Constantine saw the emblem of the cross on the sky, and it said, in this you shall win. As he was doing a military excursion, he saw the Christ, the sign of the cross. And to this day, the armed forces in many countries have that emblem as their protection, as their symbol. Also, Joshua, read the story. When the military operation was taking place, he would put his hands up like this, and as long as he was holding his hands up, the army was winning. When he was getting tired, eventually the arms would fall, the army was losing. So the cross is a sign and a theological a symbol of safe passage, salvation, victory, life. And in a few moments, we will have a procession around the church. I bring the cross, and it's beautified with beautiful flowers. And the entire congregation at that moment kneels as we venerate the cross, as we ask for the blessing of Christ, who through the cross opened the gates of salvation, of heaven, for all of us. So each one of us holds a key to heaven. That's our cross. Because through the crucifixion came the resurrection. And Holy Lent is a journey towards Pascha, towards salvation. But it has to come at a price. The price was our Lord and Savior. And sometimes you see, when you see the beautiful flowers, traditionally yellow flowers that decorate the cross, they look beautiful. We tend to beautify even things that have happened in our lives that were painful. We tend to beautify. We make the graves of our loved ones beautiful. We put flowers on them. We tend to beautify things because out of love,
We want to show our honor and express our tribute to them. There is a movie that for the Spartans of the community, I'm sure you love it, the Spartan congregants, Leonidas. Leonidas was offered a challenge, a gift he could not refuse. What was it in the movie from the Persians? A beautiful death, a heroic death. Okay, for Christ, it wasn't beautiful, because the Old Testament used to say that the one who is hung on a cross is cursed. His death was that of a criminal. Can you imagine what he suffered for us? He suffered the execution of the lowest criminal, the highest punishment in Roman times, the crucifixion. After a whole night of suffering and beatings and scourgings and spittings, for Christ, it was painful. It was humiliating. The fathers of the church called the crucifixion the ultimate humility. And he did all this for us, so that we can never refuse his love and turn our backs to him. Because we love him, not as much as he does, but we do. Oh.
Ανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σε, πριάσε για δόξα σε. Ο Αναστάσει και νεκρό Χριστός, ο αληθινός των Σιμών, τες πρεσβείς των Αφράτου και παραμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμτημοι και ζωπίους σταυρού, ούτε προσκύνηση είναι επιτελούμε. Προς εσείς του μήνε πορανίου θηδενάμνα σωμάτων και σου τιμή δόξου προφήτη προερλόμου και παππούς του Ιωάννου, των Ιωδόξων και περιφρούν Αποστόλων, τον Αγίο Δόξο και Μεγαλομαρτύρων, Δημητρίου του Μεροβλήτου, Μακέλης και ο Πολίτος Νίκορος Πεταμή, του Αγίου Μαρτύρου του Ελευθερίου του Σονικηφόρου του Λεπρού, τον Αγίο και Δικαίου Θαπατώρα, τον Αγίου και Άνης, του Αγίου Γεωργίου του Ερμαλαιών, τον Οσίο του Οδούλου, Αγαθόποδος Μαρτύρων, Νικήτα Ιερομάρτυρος του Νέου, ό,τι Θεία Μνήμη εορτάζουμε και πάντα των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή εβδομάδα να έχουμε.